Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε τις ειδήσεις της Αλφα τηλεόρασης αναλυτικά. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία συνέδρομε και κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, δεσμεύτηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες μελιού, γλυκών του κουταλιού, μαρμελάδων και άλλων προϊόντων. Ο έλεγχος έγινε στο πλαίσιο διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με την προσθήκη χημικών συστατικών στα παραπάνω προϊόντα, όπου εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με κλιμάκιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων πραγματοποίησε έλεγχο σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή φυσικού μελιού, μαρμελάδων, ζελέδων και υπηρεσιών συσκευασίας και αποσυσκευασίας ιδιοκτησίας 46χρονου Έλληνα. Ειδικότερα, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών, σύμφωνα με τις οποίες στην επιχείρηση παρασκευάζονταν τυποποιημένα προϊόντα, μέλι, μαρμελάδες, γλυκά κτλ. Με την προσθήκη χημικών συστατικών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα από τη συγκεκριμένη διαδικασία να δημιουργούνται σοβαρότατοι κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεσμεύτηκαν αρχικά και στη συνέχεια κατασχέθηκαν οι παρακάτω ποσότητες προϊόντων: 89.505 τεμάχια με μαρμελάδες διαφόρων φρούτων και συσκευασιών, 13.836 τεμάχια με μέλι διαφόρων συσκευασιών, 1.272 τεμάχια με γλυκά κουταλιού διαφόρων φρούτων και συσκευασιών, 830 τεμάχια με διάφορα ζαχαρώδη προϊόντα και 2 τεμάχια των 25 κιλών με ζάχαρη. Επίσης, εντός των καταστάσεων βρέθηκαν από τα παραπάνω κατασχεθέντα προϊόντα ελήφθησαν δείγματα για τις απαραίτητες εργαστηριακές συγκριτικές εξετάσεις ως προς τη γνησιότητα των υλικών και συστατικών τους. Από την περαιτέρω έλεγχο του ΕΦΕΤ διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 72.000 ευρώ. Συνολικά, πρόστιμο 20.000 ευρώ, διότι δείγμα μελιού βρέθηκε μη κανονικό για κατανάλωση με την ονομασία μέλι, παραπλανώντας έτσι τον καταναλωτή. Επιτρέπεται δε η διάθεσή του στην αγορά μόνο με την ονομασία μέλι ζαχαροπλαστικής, οπότε θα έπρεπε να αναγράφεται στην ετικέτα η φράση «μόνο για μαγειρική». Πρόστιμο 40.000 ευρώ, διότι δείγμα μελιού με ονομασία μέλι από άνθη, κονοφόρα και θυμάρι βρέθηκε μη κανονικό, η δε επισήμανσή του ως μέλι παραπλανού στον καταναλωτή, αφού επρόκειτο για μέλι ζαχαροπλαστικής, το οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορεί στο εμπόριο με την ένδειξη «μόνο για μαγειρική». Πρόστιμο 10.000 ευρώ, διότι δείγμα μελιού βρέθηκε μη κανονικό νοθευμένο, δηλαδή ενώ επρόκειτο για μείγμα ισογλυκόζης μελιού, πολλούνταν ως μέλι παραπλανώντας με αυτόν τον τρόπο τον καταναλωτή. Τέλος, πρόστιμο 2.000 ευρώ, γιατί σε δείγμα μελιού ανιχνεύθηκε υδροξυμέθυλο φουρφουράλι σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μη επιτρεπτό. Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διενεργείται περαιτέρω έλεγχος στον ιδιοκτήτη και στην επιχείρησή του για τη διερεύνηση φορολογικών ή άλλων συναφών παραβάσεων. Να αλλάξουμε κλίμα επισκέψης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και στο Δημοτικό Στάδιο Δράμας, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Δράμας και εκ νέου υποψήφιος Κυριάκος Χαρακίδης, όπου και είδε από κοντά την υφιστάμενη κατάσταση. Είμαστε τυχεροί οι δραμηνοί πολίτες, οι οποίοι έχουμε κολυμβητήριο το οποίο δουλεύει. Εδώ στην περιφέρειά μας έχουμε πολλά κλειστά κολυμβητήρια. Είναι μεγάλη επιτυχία που με το αέριο που έγινε το κολυμβητήριο και μπορεί ο Δήμος να ανταπεξέλθει στα έξοδα του κολυμβητηρίου. Να σας πω ότι η Κομωτινή είναι κλειστό το κολυμβητήριο, η Ξάνθη είναι κλειστό το κολυμβητήριο, η Ορεστιάδη είναι κλειστό το κολυμβητήριο, μόνο το καλοκαίρι δουλεύει και αυτό είναι λόγω αυξημένου κόστους. Είμαστε σε καλή συνεργασία με το Δήμο. Τηρεί τις υποχρεώσεις του που έχει απέναντι στον τραμινό λαό να έχει ανοιχτούς χώρους, κολυμβητήρια και ας είναι και το πιο χρονο... το πιο κοστοβόρο σαν αθλητικός χώρος. Έχουν γίνει επεμβάσεις και μετά από την επιτροπή η οποία ήρθε και έλεγξε τους αθλητικούς χώρους. Πήραμε μια προσωρινή άδεια μέχρι τον Ιούνιο. Συνεχίζονται τα έργα και ελπίζουμε και μετά τον Ιούνιο να το κολυμβητήριο να είναι ανοιχτό για τον δραμηνό λαό. Έχουν γίνει οι παρεμβάσεις όπως είδατε μέσα, γίνονται οι πυροσβεστικές φωλιές αυτές που ζήτησε η Επιτροπή και ελπίζουμε να συνεχίζουμε να είμαστε ανοιχτά. Ο κολυμβητικός όμιλος προσφέρει
μαζί με το Δήμο συνεργάζεται σε προγράμματα του Δήμου, σε προγράμματα με τα σχολεία, για να μπορούν οι Δραμηνοί πολίτες να μαθαίνουν κολύμπι. Ένα βασικό πράγμα, όλοι οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά στο κολυμπητήριο, να μάθουν κολύμπι, έστω μόνο να μάθουν κολύμπι, να μην είναι ήσυχοι στις παραλίες ότι δεν θα πνιγούν. Να μάθουν σωστά κολύμπι. Το πρόβλημα το μεγάλο το δικό μας και που ευτυχώς θα πρέπει να έχει ευτυχή κατάληξη είναι οι κερκίδες. Η κατεδάφιση τους καταρχήν, όπως είχαμε πει και με τον κύριο Δήμαρχο, ότι αν δεν κατεδαφιστούν δεν πρόκειται να προχωρήσει καθόλου το θέμα. Η υποσχέση είναι ότι μόλις κατεδαφιστεί θα γίνει η μελέτη, ήδη μου φαίνεται σκαριά η μελέτη, είναι το οξυγόνο για, όχι μόνο για τον στίβο, αλλά και για όλα τα ατομικά, αλλά ακόμη και για τα ομαδικά αθλήματα της Δράμας, που θα μπορούν με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη να έρχονται και να γυμνάζονται στο χώρο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει κάτω από τις κερκίδες σωστός. Και αυτό που το λέω, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε για μια φορά να ερωτηθούμε κι εμείς για πράγματα που γίνονται εδώ στο δημοτικό του στάδιο, να έχουμε, αν όχι την πρώτη γνώμη, τουλάχιστον να πούμε τη γνώμη τη δική μας. Πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου της Δημοτικής Παράταξης Project Δράμα 2020 στο Δημοτικό Κήπο, όπου και φυσικά δεν ήταν τυπικά εγγένεια ενός εκλογικού κέντρου, αλλά περιέλαμβανε και μπάρμπεκιου. Στείνουμε εδώ πέρα στο ξυλό σπιτό μας, το υπερπολιτελές, το μπάρμπεκιου πάρτι μας, το οποίο είναι και fundraising, τέλος πάντων για οικονομική ενίσχυση της παράταξής μας, της κίνησης των ενεργών πολιτών, σήμερα στην Δράμα, στον Κήπο εδώ πέρα. Καταρχάς, δεν είμαστε υπέρ του κομματισμού, δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε και η ίδια ιδεολογία, ότι δεν ψηφίσαμε κάποια κόμματα παλιότερα ή και κάποιοι δεν ανήκουν και σε κάποια άλλα κόμματα στην προσωπική του ζωή. Στο project, είμαστε το project. Θεωρούμε ότι τα πράγματα πρέπει να είναι υπερκομματικά και αυτό πιστεύω ότι είναι το πράγμα το οποίο μας διαχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η κύρια και βασική, πολύ βασική, διαφορά που έχουμε με πολλές άλλες παρατάξεις. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος για να τον ψήσουμε. Να τον ψήσουμε και να φάει, να ψήσουμε αυτά που, να φάει αυτά που θα ψήσουμε, αλλά και να ψηθεί και ο ίδιος, να μας δει τι είμαστε και όχι τι φαινόμαστε, για να μπορεί να κάνει μια ενημερωμένη επιλογή και μια καλή ψήφο, τέλος πάντων, στις ερχόμενες εκλογές. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα του ψήματος, υπάρχει και το θέμα του προγράμματος, το οποίο σε τι φάση βρίσκεται, ποιοι είναι οι άξονες του. Το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο, κυκλοφορεί έντυπο, κυκλοφορεί και στο ίντερνετ, κυκλοφορεί γενικά παντού, έχει γίνει λίγο viral. Αρχίζει ο κόσμος μας μαθαίνει, μας ξέρει, μας έχουν μάθει, κυκλοφορούμε δεξιά και αριστερά. Οι βασικοί άξονες του προγράμματός μας είναι τέσσερις. Μιλάμε για την ζωή στη Δράμα, την ταυτότητα της πόλης, τη συμμετοχικότητα και φυσικά και κοινωνική πολιτική. Αυτοί είναι οι κύριοι άξονες του προγράμματός μας. Ο καθένας εστιάζει. Βασικά είναι αλληλένδετοι, δεν είναι κάτι ξεχωριστό, κάποιο ξεχωριστό κομμάτι ο καθένας. Δεν μπορείς να ενεργήσεις στον ένα χωρίς να ενεργήσεις για τον άλλο. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τον ένα χωρίς να μιλήσεις για τον άλλο. Όλα είναι τόσο αλληλένδετα που στην πραγματικότητα είναι μέρος ενός ενιαίου σχεδίου, ενός στρατηγικού σχεδιασμού που θέλουμε εμείς να θέσουμε τέλος πάντων επιτέλους για τη Δράμα. Στην πραγματικότητα, αν κατάλαβα τι με ρωτάτε, είναι το τι θέλετε να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο, μάλλον δεν υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε κάτι το οποίο είναι super wow, καινοτόμο κτλ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα και θεωρούμε ότι έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για διάφορους λόγους δεν έχουν γίνει. Πέρα όμως από αυτό, κάτι το οποίο πραγματικά είναι καινοτόμο και θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να σταματήσουμε πλέον αυτή την νοοτροπία που υπάρχει του ψηφίζω αυτόν που θα με τακτοποιήσει, αυτόν που θα με βολέψει και τα λοιπά. Θέλουμε όχι μόνο εμείς, αλλά θέλουμε και ο κόσμος σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την νοοτροπία, να αρχίσει να βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά, λίγο πιο project. Λίγο πιο project, και σε ό,τι έχει να κάνει με ταυτότητα της πόλης. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι αυτό? Δεν υπάρχει μεγάλο στοίχημα και μικρό στοίχημα. Όλα τα στοιχήματα είναι ίδια. Το βασικό το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε μία μάχη με όποιον τρόπο, ό,τι σημαίνει να κερδίζει κάποιος μία μάχη. Και η μάχη είναι στην πραγματικότητα να αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν στη Δράμα. Σειρά δράσεων για την αγορά εργασίας και την απασχόληση διοργανώνει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο διοικητής του οργανισμού, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, επανέλαβε πως σύντομα θα τεθούν σε ισχύ συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και κάλεσε νέους και επιχειρήσεις να πάρουν θέση. Τέσσερα είναι τα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης
για 35 περίπου χιλιάδες ανέργους και πρόκειται να ανατεθούν σε ισχύ εντός των ημερών, ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη προγράμματα κοινοφελούς εργασίας για 49.761 ανέργους. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων από όλες τις δράσεις θα ενέλθει σε 120 περίπου χιλιάδες, ενώ το ποσό της επιδότησης εξαρτάται και από την ηλικία του ανέργου. Στα κίνητρα που παρέχονται προς επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων ανάλογα από το πρόγραμμα είναι η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, η επιχείρηση μπορεί να φτάσει και τα 600 ευρώ το μήνα. Αναλυτικότερα, τα τέσσερα νέα προγράμματα που θα ενεργοποιηθούν τον Ιούνιο είναι τα εξής. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων από 25 έως 66 ετών. Συνολικά θα ωφεληθούν 12.000 άτομα με το ποσό της μηνιαίας επιδότησης από τον ΟΕΔ να είναι 450 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό το καλύπτει η επιχείρηση. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για ανέργους ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Αφορά 1.000 άτομα και το μηνιαίο ποσό θα φτάνει έως και τα 600 ευρώ. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που πρόκειται να δημιουργήσουν άμεσα νέες θέσεις εργασίας. Θα καλυφθούν 12.500 άτομα, ενώ το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης δεν θα είναι σταθερό. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων. Πρόκειται για τα τοπικά σχέδια για την απασχόληση και τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Η ημερήσια επιδότηση είναι 18 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ευρώ και 15 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 4 προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα για 49.761 άτομα. Η επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών και οι εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε 258 ευρώ. Για νέους κάτω των 25 ετών η επιδότηση είναι 490 ευρώ και οι εργοδοτικές εισφορές 225 ευρώ. Στα 7 προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα προβλέπονται τα εξής. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων από 30 έως 66 ετών με επιδότηση 18 ευρώ την ημέρα. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων που είναι κοντά στη σύνταξη. Το ποσό της επιδότησης ξεκινάει από τα 22 ευρώ την ημέρα για τον πρώτο χρόνο και φτάνει τα 30 ευρώ για το πέμπτο έτος. Επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας 10.000 ανέργων. Η επιχορήγηση αντιστοιχεί στο 90% των ασφαλιστικών εισφορών. Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 4.000 νέους έως 29 ετών. Η επιχορήγηση είναι 15 ετών για ανέργους έως 25 ετών και 18 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 5.000 νέους από 16 έως 24 ετών. Η επιχορήγηση αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικό τριετές πρόγραμμα για πρόσληψη 2.300 ατόμων με αναπηρία απεξαρτημένων νεαρών παραβατικών ατόμων. Η επιχορήγηση αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Να αλλάξουμε κλίμα. Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζονται οι φιλορώσιοι αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία για το δημοψήφισμα που πρόκειται να διεξαχθεί αύριο Κυριακή για την ανεξαρτησία των περιοχών τους. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους μετά και τις πολύ νεκρές συγκρούσεις που σημειώθηκαν στη Μαριούπολη. Στο Κίεβο, αναμένεται τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ενώ την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία και η Ουκρανία θα έχουν νέα συνάντηση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για το θέμα του ανεφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας με ρωσικό φυσικό αέριο. Την Παρασκευή, εντωμεταξύ, ομάδα περίπου 60 ατόμων οπλισμένων με αυτόματα όπλα εξαπέλυσε επίθεση στην έδρα της τοπικής αστυνομίας. Στη μάχη που ακολούθησε, σκοτώθηκαν 20 από τις επιθετόμενες φιλορώσους και ένας αστυνομικός, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άρσεν Αβάκοφ. Τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού που είχαν συλληφθεί το βράδυ της Παρασκευής στο Ντονέτσκ, το προπύριο των φιλορώσων της Ανατολικής Ουκρανίας απελευθερώθηκαν αφού κρατήθηκαν υπ' 7 ώρες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης από το Κίεβο. Οι αυτονομιστές της περιοχής αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος παρά το αίτημα του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για αναβολή. Ο Ρώσος Πρόεδρος προκάλεσε την οργή του Κιέβου και της Δύσης όταν την Παρασκευή επισκέφθηκε την Κρυμαία για πρώτη φορά μετά την προσάρτηση της Χερσονήσου από τη Ρωσία το Μάρτιο. Η επιστροφή της Κρυμαίας στη Ρωσία αποκαθιστά τη ρωσική αλήθεια, είπε στο πλήθος στην κεντρική πλατεία της Σεβαστούπολης, σφίγγοντας τα χέρια φιλορώσων και ρωσόφωνων που κατά το Κρεμλίνο απελευθερώθηκαν από τους φασίστες που είχαν καταλάβει τη Χερσόνησο.
Είμαι σίγουρος ότι το έτος 2014 θα μείνει στα χρονικά έως έτος κατά το οποίο οι λαοί που ζουν εδώ αποφάσισαν με στεναρότητα να είναι με την Ρωσία, επιβεβαιώνοντας την πίστη τους στην ιστορική αλήθεια και την μνήμη των προγόνων μας, διατράνωσε. Στη Σεβαστούπολη, το λιμάνι όπου ελιμενίζεται ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας, ο Πούτιν συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας το 2045. Στην Ουκρανία, οι εορτασμοί ήταν πολύ περιορισμένης έκτασης. Στο Κίεβο οργανώθηκε μια σεμνή τελετή σε πάρκα παρουσία του Πρωθυπουργού Αρσένη Γιατσενουίκ. Η γιορτή της μητέρας τιμάται αύριο και όπως είναι λογικό και φυσικό, τα περισσότερα καταστήματα που ασχολούνται με τα Άνθη, καθώς και αυτά την ημέρα αυτή θα έχουν την τιμητική τους, αλλά και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται στον τομέα αυτό, έχουν και αυτά προετοιμαστεί αναλόγως για να αντιμετωπίσουν την αυριανή ημέρα. Δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, γιορτή της μητέρας αύριο. Κύριε Πολιτάρχη, ετοιμασίες. Ετοιμασίες υπάρχουν βέβαια, είναι μια σημαντική μέρα για μας, για όλους τους συναδέλφους, για όλο τον χώρο των φυτωρίων και ανθοπολών. Αυτή η μέρα είναι μια μέρα αρκετά εμπορική. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα λουλουδάκι για τη μητέρα του. Είναι ο συμβολισμός δηλαδή της μέρας. Δεν χρειάζεται κάποιος οπωσδήποτε να ξοδέψει και να δαπανίσει μεγάλα ποσά. Μπορεί και με ένα δωράκι 4-5 ευρώ, ίσα-ίσα για να θυμηθούμε τη μητέρα μας, να κάνουμε μια ωραία ευχάριστη έκπληξη στις μητέρες μας. Είναι αυτό που λέμε η χειρονομία για την αυριανή μέρα. Αυτό ακριβώς βέβαια. Οπότε δεν κολλάει να πούμε ότι ξέρεις, η οικονομική κρίση δεν μπορούμε να πάρουμε ένα λουλουδάκι. Οπότε μπορεί να πάρει και ένα λουλουδάκι 3-4 ευρώ, ίσα-ίσα για το συμβολισμό και για τις ευχές. Εσείς ετοιμαστήκατε για αύριο? Εμείς βέβαια, υπάρχει μεγάλη ετοιμασία. Η κίνηση υπάρχει βέβαια, από σήμερα. Βέβαια, και από χθες κιόλας. Πάντα αυτή τη μέρα γνωρίζουμε ότι ο κόσμος, όλοι φυσικά αγαπάμε τις μητέρες μας και θέλουμε να κάνουμε μια ευχάριστη έκπληξη το πρωί. Ο κόσμος αγοράζει, υπάρχει ποικιλία, οι τιμές είναι χαμηλές, δηλαδή έχουμε προσαρμοστεί και εμείς πλέον στην κρίση ώστε να δώσουμε στον κόσμο κάτι ωραίο και με 3 και με 4 και με 5 ευρώ χωρίς να ξοδέψει πολλά χρήματα. Τελείωσαν οι εποχές που παλιά ο άλλος έπαιρνε εύκολα τα 20 και τα 30 ευρώ. Οπότε εμείς είμαστε προετοιμασμένοι, υπάρχουν πολλά λουλούδια, πολλά φυτά σε πολλές τιμές, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ικανοποιηθεί. Ξεκίνησε η κίνηση από χθες, σήμερα και φαντάζομαι η αποκορύφωση θα γίνει αύριο. Ναι, αυτό είναι το πιο καλό τριήμερο της χρονιάς ίσως, μαζί με την ανθοκομική έκθεση που θα ξεκινήσει και αυτή προς τα τέλη του μήνα. Ναι, πάντα αυτό το τριήμερο, πάντα όλοι του χώρου, δηλαδή οι συνάδελφοι και εγώ φυσικά, έχουμε αρκετή κίνηση. Ο κόσμος είναι μια μέρα που τουλάχιστον δεν ξέρω σε άλλα μέρη, τι γίνεται. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, στη Δράμα εδώ, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή, ο κόσμος εκείνη τη μέρα πάντα θα αγοράσει κάτι έτσι συμβολικό για να το χαρίσει τη μητέρα του. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ κατά 1,4% καταγράφει η δημοσκόπηση της εταιρείας E-Voice που διενεργήθηκε το τελευταίο 48ωρο για λογαριασμό της εφημερίδας Παρασκήνιο που κυκλοφορεί σήμερα Σάββατο. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 22,5% των ερωτηθέντων ψηφοφόρων και ο ΣΥΡΙΖΑ το 21,1%. Τρίτο κόμμα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων έρχεται το ποτάμι με 7,7%, ενώ άνοδο εμφανίζει η ελιά με ποσοστό 7%. Σταθερά σε σύγκριση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας παραμένουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και του Κομμουνιστικού Κόμματος, ενώ οι ανεξάρτητοι Έλληνες συγκεντρώνουν 3,6%. Στο 1,8% κινείται το ποσοστό που συγκεντρώνει η Δημάρ. Η συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έφτασε στο 62%, ενώ για το ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο 63,5%, αντλώντας δύναμη από ένα μεγάλο μέρος, 16% των ψηφοφόρων που τις προηγούμενες εκλογές τον Ιούνιο του 2012 ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Αναποφάσιστοι δηλώνουν το 12,3% των ερωτηθέντων. Διαφορετική είναι η εικόνα με ωριακό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ κατά 0,5% στην πρόθεση ψήφου των ευρωεκλογών, καταγράφει έρευνα της Public Issue για την εφημερίδα των συντακτών. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 18,5%, η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί με 18%, το ποτάμι με 5,5%, η ελιά με 4,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 4%, η Χρυσή Αυγή με 3,5%, η Δημάρ με 2% και οι ανεξάρτητοι Έλληνες με 1%. Στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των βουλευτικών εκλογών, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ισοβαθμούν στη πρώτη θέση με 29%. Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο 8,5%, το ΚΚΕ στο 7,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 6%, το Ποτάμι στο 5,5% και η Δημάρ, αλλά και οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο 3,5%. Κινηματογραφικά σεμινάρια στον τομέα animations πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο Δράμας. Τα σεμινάρια απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς. Θα δημιουργήσουμε αυτό που έχετε κάνει πάρα πολύ, τις κούκλες, τα στοιχεία τα οποία θέλουμε. Θα φωτογραφίσουμε και θα πάμε να κάνουμε μια δραστηριότητα μοντάζ, χωρίς πρόγραμμα μοντάζ. Θεωρητικά,
θα την πούμε τώρα θεωρητικά, θα δούμε τα αποτελέσματα. Η Σοφία την έχει παρακολουθήσει ήδη από το δικαστήριο καμία φορά. Δεν αρκεί μία φορά, θα κάνουμε άλλη μία δεύτερη φορά. Το παραπάνω που θα κάνουμε φυσικά θα είναι το. Πώς θα πούμε, το σκληρό πυρήνα, θα είναι το πρόγραμμα που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο. Αλλά θα μας φανεί πολύ απλό, γιατί το πιο δύσκολο είναι το σενάριο και αυτό το μοντάζ δεν είναι το μοντάζ. Να κάνουμε συντάξει. Είναι πολύ σημαντικά. Το μοντάζ, χωρίς πρόγραμμα μοντάζ στην δραστηριότητα που θα κάνουμε, θα γίνει το δεύτερο μετά το διάλειμμα του δικαστηρίου. Δηλαδή θα είναι μία ώρα δημιουργία χαρακτήρων και λύση των γραφειών, λύση τη κίνηση, με τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε. Μακάρι να κάνουμε τώρα το λάθος, να βγει κουνημένη η φωτογραφία, να βγει θολή, δηλαδή τα προβλήματα που θα έχουμε, καλύτερα να τα έχουμε τώρα στο εργαστήριο, ώστε να δούμε το λάθος και να ξέρουμε τι θα προσέξουμε μετά στο σχολείο. Δεν είναι ο σκοπός να βγάλουμε μια άρτια ταινία τώρα, είναι να βιώσουμε, να δούμε το λάθος, γιατί ο σκοπός είναι να γίνουμε πολλαπλασιαστές. Είτε στην τάξη μας, είτε σε μια ομάδα δικιά μας δημιουργική που θα κάνουμε μόνοι μας, με δύο φίλους. Είτε και σε μια δικιά μας προσωπική δημιουργία. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αν είμαστε μόνοι μας και κάνουμε μια δημιουργία και βλέπουμε κάτι λάθος και κολλάμε. Η ομάδα μας δίνει λύσεις. Οπότε να δούμε τώρα το λάθος εδώ, να δούμε τη δυσκολία εδώ πέρα, θα είναι το τέλειο αυτό, ώστε μετά να προχωρήσουμε. Στο μοντάζ, πριν να φτάσουμε στο μοντάζ, θα σας δώσω και σήμερα ένα υλικό που θα μιλάει για το μοντάζ, για τις βασικές διευθυντικές του μοντάζ. Είναι ένα απόσπασμα, ξέρετε επίσης ένα απόσπασμα από το βιβλίο που δυστυχώς έχει εξαντληθεί. Θα το έφερνα σήμερα εδώ πέρα ώστε για γράφη, αλλά θα στείλουμε σε PDF το απόσπασμα αυτό που λέγεται το Premier, το πρόγραμμα το οποίο θα δουλέψει ο μοντάζ στο Σεπτέμβριο. Καλαρά αυτό μέχρι τότε. Και εδώ εργαστούμε για να κάνουμε πράγματα. Να κάνουμε ερώτηση. Η Θεσσαλονίκη και το πρώτο σεμινάριο σημειώζει. Εμείς τι δουλειά έχουμε πάρει. Έχουν έρθει σε αυτό. Το κοιτάξω αυτό γιατί θα το δει στο σπίτι μου να είναι παραδομή. Αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν εδώ οι σημειώσεις, μπορεί και σε ένα πλασάκι να τις πάρουν. Αν δεν έχουν φτάνει ακόμα. Το σημαντικό είναι το κομμάτι αυτό του μοντάζ που κάνετε καλά. Σκεφτόμαστε τώρα για το τρίτο μέρος του εργαστηρίου. Μέσα από την πράξη που να κάνουμε και ένα τρίτο μέρος θα είναι πάνω στο μοντάζ μόνο. Δημοτικό εργαστήριο στο μοντάζ. Πριν να φτάσουμε στο κοινό εργαστήριο, θα πρέπει να είμαστε σε μια επικοινωνία να δούμε με ποιο τρόπο να μου πείτε σήμερα τι υπολογιστές έχετε, ώστε να σας στείλω το πρόγραμμα μοντάζ το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, να το έχετε το όνομα σας. Είναι η σουίτα της Adobe, όπου έχει το Premiere, το Photoshop, που είναι όλη η σουίτα της Adobe. Προϋπόθεση να έχετε καλούς υπολογιστές. Αν δεν έχουμε αυτό και αλλιώς θα το πάρετε, αλλά αν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να σηκώσει αυτή τη σουίτα της Adobe, θα δώσει και ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα, το οποίο σηκώνει, μπαίνει σε όλους τους υπολογιστές. Adobe Premiere πάλι, το επαγγελματικό πρόγραμμα μοντάζ. Απλώς η πιο ελαφριά version, η οποία μπορεί να σηκώσει όλους τους υπολογιστές. Με αυτή την πιο. Σήμερα το έχουμε μαζί εδώ πέρα αυτό. Αυτό το πάρει ένα φλασάκι σήμερα. Μην αφήνουμε. Όσοι δεν έχουμε. Όσοι δεν έχουν φλασάκι, θα το στείλουμε με πολύ κράτο. Μη σα απασχολεί. Έγκαιρα το καλοκαίρι να ξεκινήσουμε στο μοντάζ. Με το 7ο Φεστιβάλ Παιδικών Χωρών συνεχίστηκε ο Πολιτιστικός Μάιος που διοργανώνεται στο Καλαμπάκι του Δήμου Δοξάτου και μετήχαν σε αυτό πλειάδα μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Σήμερα έχουμε τη διοργάνωση του 7ου Παιδικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ήρθανε παιδιά από έξω, από το εξωτερικό, η Σερβία. Έχουμε την Κρήτη, έχουμε το Πανόρμα της Δράμας και το Δοξάτο Δράμας. Το οποίο συνεχίζεται και αύριο για δεύτερη μέρα που έχουμε και άλλα συγκροτήματα. Επίσης πάλι αύριο είναι πάλι η Κρήτη και η Σερβία. Έχουμε Κρόκο Κοζάνης, Περδίκα, έχουμε Βέρεια και πολλά άλλα συγκροτήματα που θα μας τιμήσουν που θα έρθουν μαζί μας εδώ. Φυσικά έχουμε και μεγάλη διάθεση να διασκεδάσουμε τον κόσμο σήμερα, έτσι δεν είναι? Το πάνω είναι αυτό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε τον κόσμο, να δει κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, να ξεφύγει από τα συνηθισμένα. Ιδρύθηκε το 1984. Ήδη από το 1983 υπήρχε η διάθεση για οργανωμένη παρέμβαση στα μουσικοχορευτικά δρόμενα της πόλης και δημιουργήθηκε η πρώτη χορευτική ομάδα. Από τα πρώτα του βήματα, ο Λαογραφικός Όμιλος Φανίων προσπαθεί να υπηρετήσει τον παραδοσιακό χορό με πνεύμα πιστότητας και αυθεντικότητας σε αντιδιαστολή με την φολκλωρικού τύπου αντιμετώπιση από ποικίλους σχετικούς φορείς της τότε και τώρα εποχής. Ακολουθώντας πιστά τα βήματα των προγόνων τους, συνεχίζουν να παρουσιάζουν και να αναλύουν τις πολιτιστικές εκείνες αξίες του παρελθόντος,
που έδωσαν το ιδιαίτερο χρώμα στην παρουσία μας ως λαού και εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σημερινή πολιτιστική πραγματικότητα. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κύριος Αγιασμενάκης Μανώλης. Χοροδιδάσκαλοι του Συλλόγου είναι οι Αγιασμενάκης Μανώλης και Αγιασμενάκη Στέλλα. Θα παρακαλούσαμε τον χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου, Αγιασμενάκη Γιάννη, να μας παρουσιάσει τους χορούς που θα ακολουθήσουν. Καλησπέρα σας. Χίλια καλό σας ήβραμε, χίλια και δυο χιλιάδες. Ο κάμπος με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες. Χαιρετισμούς από την πανέμορφη Κρήτη, από την ιστορική Κρήτη, από τα ιστορικά Χανιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς, εκ μέρους όλων των παιδιών και των γονιών που είμαστε εδώ, την κυρία Παρασκευά, τη Βαρβάρα που είναι η ψυχή και ο σύνδεσμος πραγματικά που ήρθαμε εδώ, την ευχαριστώ. Είδα πόση αγωνία έχει για να πάει καλά το φεστιβάλ και οπωσδήποτε ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντινίδη, που είναι πάντα δίπλα μας και όλο το Συμβούλιο και όλοι οι εθελοντές και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλα τα συγκροτήματα από την Έδεσα, από το Πανόραμα και από όλους εδώ, από το Δοξάτο, που έχουν πολύ καλή διάθεση απέναντί μας. Θα ξέρετε ότι η Κρήτη αγαπάει τη Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι δική μας, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω να περάσουμε καλά. Περάσουμε κυρίες και κύριοι για τη συνέχεια σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.